Ο Παναγιώτης. Διήγημα του Θανάση Βαλτινού. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη. Μουσική Γεννήθηκε στην Κινουρία, στο χωριό Καράτουλα. Ήταν της κλάσεως του 1949. Το φθινόπορο του 20, με ένα χρόνο καθυστέρηση, τον κάλεσαν στο, στρατό να γυμναστεί. Παρουσιάστηκε στον Ναύπλιο, αμέσως μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις εκλογές που έχασε ο Βενιζέλος, στα εμπόδια του 8ου πεζικού συντάγματος. Σε αυτά τον κράτησαν τρει μήνες. Τον έκαναν πυροβολητή και ύστερα μέσω πυρεός τον έστειλαν να πολεμήσει στη Μικρά Ασία. Εκεί από τον Μάρτιο του 21 ως τον Ιούλιο έλαβε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις προς Εσκή και διακρίθηκε. Ο ίδιος ο στρατιλάτης Κωνσταντίνος, ο γιος του Αϊτού, στάθηκε μπροστά του στο αρχαίο δωρίλεο και του κάρφωσε στο στήθος το παράσιμο. Δύο εβδομάδες μετά 23 χρονών στο μεγάλο ελιγμό της στρατιάς για το αποφασιστικό χτύπημα, πέρασε την αλμυρά έρημο ημερόνυχτα πορεία μέσα στον Πουχό και τον υδρότα, χωρίς νερό, αλλά με ακμαίο φρόνημα μέχρι τον γόρδιον. Πήγαιναν για την κόκκινη μιλιά. Όταν έσπασε το μέτωπο το 22, πολλά χιλιόμετρα πια δόθε από τον Σαγκάριο, στο Αλίβεράν πιάστηκε χμάλωτος μαζί με τον στρατηγό Τρικούπη και τα υπολείμματα του τρίτου σώματος ήταν η τελευταία τους μάχη. Από το στρατόπεδο του Σακ επέζησε ένα στους τρεις και κοπανώντας για 18 μήνες χαλίκι έφτασε ως την Κιλικία. Στην ανταλλαγή το 24 εντελώς ανέλπιστα με άλλους καμιά τρακοσαριά ακόμα τον κατέβασαν στη Σμύρνη. Μια επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού τους περίμενε στο σταθμό Μπασμάχανε, τους παράλαβε χοντρικά, τους φόρτωσε στο ατμόπλιο Μαρή Κατόγια από τη σιδερόσκαλα της Πούντας και όσο το καράβι ανοιγόταν, ο Παναγιώτης, όρθιος στο ψηλότερο κατάστρωμα, κοίταζε πίσω του τη στεριά που μήκραινε. Παρά τους εξευτελισμούς που είχε υποστεί και με όλα τα ράκια που τον σκέπαζαν, η μορφή του εξακολουθούσε να διατηρεί κάτι αρχαγγελικό. Η αρρώστια του παρουσιάστηκε πολύ αργότερα, τέλη του 27. Άρχισε να τρέμει το δεξί του χέρι, ένα είδος Πάρκινσον. Άρχισε επίσης και να τραβλίζει. Οι γιατροί που τον εξέτασαν αποφάνθηκαν ότι ήταν από τις κακουχίες της εχμαλωσίας. Ένας κομματάρχης παλιός συμμαχητής του τον έσπρωξε να γυρέψει σύνταξη. Τον βοήθησε, έφτιαξαν τα χαρτιά του, τα έστειλε στο Υπουργείο και περίμενε. το απάντησαν σε 9 μήνες. Αρνητικά. Στο μεταξύ πέθανε η μάνα του και ένας μεγαλύτερος αδερφός του που συντηρούσε και τους δύο. Κάμπος ο καιρό για να τα βγάλει πέρα ο Παναγιώτης έκανε θελήματα. Μετά αναγκάστηκε να επαιτεί περίεργη επαιτία. Μάζευε και μπορευόταν διάφορα χορτάρια, ρίγανη, φασκόμηλο, μικροποσότητες, πρόσχημα για όση περηφάνεια του είχε απομείνει. Μια γειτόνισσα μοδίστρα, παντρεμένη, παιδικό του έρωτα κάποτε, τον λυπήθηκε και του έραψε μερικά ομοιόμορφα σακούλια από κάμποτο, με σούρα στο πάνω μέρο. Αυτός τα γέμιζε με υπομονή, τα φορτωνόταν και έπαιρνε τους δρόμους. Η μισή Πελοπούνησος τον έμαθε έτσι. Ο Παναγιώτης. Καμιά φορά στις δημοσιές, μέσα στην καλοκαιριάτικη ζέστη, οι ατσίδες οδηγοί των φορτηγών σταμάταγαν, τον ανέβαζαν δίπλα τους και για να σπάνε πλάκα στη διαδρομή, του άνοιγαν χοντρή κουβέντα. Ακόμα και τα λάνια στις μικροπολιτείες που διανυκτέρευε τον πείραζαν. Άλλοτε του κρέμαγαν τενεκέδες, άλλοτε κουρελόχαρτα και του έβαζαν φωτιά δέχτηκε τα πάντα. Όχι σαμίρα, μοίρα, καλόκαρδα. Ίσως να το γλένταγε και ο ίδιος από μέσα του. Το 57 στρατιώτης κατέβαινα με άδεια από τη Μακεδονία και τον τράκαρα στο Άργος στις γυναίκες. Τους πουλάγες ερνικοβότανο. Σερνικοβότανο. Είχαμε κάποια μακρινή συγγένεια εξ και όταν με είδε κοκκίνησε. Θα κόντευε τότε εξιντάρης. Το 1973 αποτραβήχθηκε οριστικά στο χωριό του. Είχε γεράσει πια, το φως του είχε αρχίσει να θαμπώνει, τα πόδια του δεν τον βάσταγαν να κάνει τη γύρα όπως άλλοτε. Τον περιμάζεψαν κάτι μικρανίψια του. Του έδιναν ένα πιάτο φαΐ και μια από τις νυφάδες του ζεμάταγε κάθε 15 τη μοναδική αλαξιά τα εσώρουχα. Για ανταμοιβή του έβωσκε δυο-τρεις γίδες που είχαν στο κατόι. Πέθανε την ίδια χρονιά τον Αύγουστο μήνα. Είχε βγει έξω με τα ζωντανά. Δίψασε, κάπου έσκυψε να πιει ένα λάκκο, γλίστρισε τέσσερα δάχτυλα νερό και πνίγηκε.